Τι σας αρέσει να κάνετε εκτός σπιτιού? Είμαι ποδηλάτησα. Από το 84 έχω κυκλοφορώ με ποδήλατο. Έχετε κινδυνεύσει ποτέ με το ποδήλατο μες στην πόλη? Ναι, από ανθρώπους που δεν σέβονται το κόκκινο, ας πούμε. Μόνοι σας, ζείτε ή με τον άντρα σας, διάβασα... Τώρα μόνη μου. Α, είστε μόνοι σας. Ναι. Έχετε χωρίσει? Ναι. Ξέρετε, ακόμα και αυτό το αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή το να... άλλο μοναξιά, άλλο μοναχικότητα, έτσι. Δεν αισθάνομαι μόνη μου. Έχετε δυσκολευτεί όλα αυτά τα χρόνια στη διάρκεια της πορείας σας? Τι δυσκολία εννοείται? Αν αισθανθήκατε ότι θέλετε να τα παρατήσετε, κακές συμπεριφορές ίσως? Κακές συμπεριφορές, πολλές. Λεκτική, σωματική. Εγώ δεν ήμουν ένα ήσυχο καλό κορίτσι. Ήμουν ένα άγριο κορίτσι. Και έχω δώσει ξύλο. Κλωτσιές. Έχω ρίξει κάτω τα γραφεία τους, ας πούμε. Γιατί κάποιος φέρθηκε βία σε εσάς, έτσι? Βεβαίως. Μιλάμε για βιασμό, για προσπάθεια βιασμού. Μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση. Α, έχετε βιώσει? Βέβαια. Δεν έχω βιώσει γιατί δεν έγινε. Σε ποια ηλικία? Τότε ήμουνα 19 χρονών. Όμως, να σας πω κάτι. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να συμπεριφερθούν έτσι. Σας άφησε κάποιο αποθυμένο? Κανένα αποθυμένο. Στον άλλον άφησε, όχι σε μένα. Συναντηθήκατε μετά από τότε ποτέ? Βέβαια. Και πώς ήταν η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου? Σαν βρεμένη γάτα. Ένα σκύλος με την ουρά στα σκέλια. Και πολύ χαιρόμουν. Σακαμόσα δε κουά.